Με αντικρουόμενες ενδείξεις για το πόσο κοντά βρίσκεται μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο Άντονι Μπλίνκεν επισκέπτεται το Ισραήλ ενδύνοντας τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συναντήσεις στο Τελαβίβ με Ισραηλινούς αξιωματούχους, χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κανένας επιπλέον σταθμός. His mission is to finalize a bridging proposal, basically suggestions to find common ground in the final gaps of the demands of both Israel and Hamas. Το ταξίδι του πραγματοποιείται έπειτα από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στην Ντόχα με σκοπό την επίτευξη ακεχηρίας με τη Χαμάς, η οποία όμως εξακολουθεί να μην αποδέχεται τους όρους του Ισραήλ. Πολιτικός αξιωματούχος της Ισλαμιστικής Οργάνωσης αποχώρησε εκνευρισμένος από συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο CNN, αποτυπώνοντας και το χάσμα που επικρατεί και εμποδίζει μια τελική λύση. I'm sorry to hear that from the CNN. Thank you very much. I have to finish that. Σε ερώτηση για την ανάληψη ευθυνών της Χαμάς όσον αφορά τους νεκρούς στη λωρίδα της Γάζας, εμφανώς ενοχλημένος έκανε λόγο για μονόπλευρη ανάγνωση της πραγματικότητας υπό το πρίσμα των Ισραηλινών μέσων. My question is, does Hamas accept any responsibility for the deaths of its own people in Gaza? You can't, excuse me, you can't ask and answer by yourself. Let's go to West Bank. There is no Hamas, there is no action from Hamas. And the Israelis have killed already 800 Palestinians in the last 10 months. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές βόρεια, νότια και κεντρικά στη λωρίδα της Γάζας. Με αποτέλεσμα να έχουν πεθάνει 25 άνθρωποι μόνο σήμερα, μεταξύ αυτών 6 παιδιά. My daughter, together with her husband and 6 children, was sleeping peacefully at home in Deir al-Balah. They were taken by surprise and an Israeli missile landed over their heads. Παράλληλα, στα σύνορα Λιβάνου και Ισραήλ συνεχίζεται η καθημερινή ανταλλαγή πυρών. Η Χεζμπολά εκτόξευσε 20 ρουκέτες Κατιούσα στην Κυριάτ Σμονά στο βόρειο Ισραήλ, χωρίς να έχουν αναφερθεί ωστόσο θύματα. Στη συνέχεια, ο Ισραηλινός στρατός έπληξε βάση της Λιβανέζικης οργάνωσης, στοχεύοντας αποθήκη όπλων.